Να σας πω κάτι, η μουσική κάνει τη διαφορά. Γιατί, ποιος δεν θέλει να συζητάνε για τις μουσικές του, ποιος δεν θέλει να μιλάνε όλοι για τα playlist του, τι μουσικάρες παίζει. Πάμε να σας δώσω μερικά tips για να φτιάχνετε τις καλύτερες playlist στο fitness, ό,τι μάθημα και να κάνετε. 1. Εκπαίδευση, σεμινάρια. Στη μουσική και στη γνώση δεν υπάρχουν shortcuts. Εξελίσσεσαι, μορφώνεσαι, προχωράς. Όσο γνωρίζεις τη μουσική καλύτερα, τόσο δημιουργείς καλύτερα. 2. Ξοδεύεις χρόνο στην αναζήτηση της μουσικής. Από 5 έως 20 ώρες τη βδομάδα. Σίγουρα θα ανταμευθείς. 3. Εδώ είναι το τρίκ. Παίζεις μουσική που μπορείς να την ακούσεις. Όχι απαραίτητα σ' αρέσει, αλλά μπορείς να την ακούσεις. Μπορείς να βρεις ρυθμό και έχει κάτι που σε αντιπροσωπεύει. Δεν παίζεις μουσικές που δεν ακούς. Κανόνας. 4. Shazam. Το εργαλείο που από παντού μπορεί να πάρεις μουσική. Από ασανσέρ, πιστέψτε με, μέχρι ραδιόφωνο, κλαμπάκι, beach bar, σε ένα μαγαζάκι, καφετέρια. 5. Ακολουθούμε στα social τους αγαπημένους μας DJ. Instagram, Facebook, Mixcloud, YouTube. Παντού μαθαίνουμε τι βγάζουν, τι κάνουν. 6. Σημαντικό. Γνωρίζουμε τα charts της εποχής. Είμαστε ενημερωμένοι, ξέρουμε τι παίζει και παίζουμε αυτό που μας ταιριάζει. 7. Το καλύτερο και το τελευταίο. Ακολουθούμε Cycling Partners στο Spotify. Κασταμούλας και Cycling Partners. Η πηγή της εξέλιξης της γνώσης και μόνο φρέσκα ή μοναδικά κομμάτια. Εδώ είστε. Ελπίζω να σας βοήθησα. Καλά μιξαρίσματα.